όπως θα δούμε στα νέα επεισόδια της σειράς, όλοι αναμένουν το γάμο της Χάιδος και του Λικούργου. Και ενώ όλοι ασχολούνται με τις προετοιμασίες του επερχόμενου γάμου, ο Ισίδωρος, συζητώντας με την Ιουλία, της λέει ότι ο Στάθης θα είναι μάρτυρα στο γάμο του Λικούργου και της Χάιδος. Τότε η Ιουλία, που δεν θέλει να βλέπει το Στάθη μπροστά της, μετά από όσα έχουν γίνει, το ρωτάει αν θα πάει και στη δεξίωση που θα γίνει στο σπίτι. «Ας κάνει ό,τι τον φωτίσει. Εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα», της απαντά και η Ιουλία γίνεται έξαλλη. «Τέλεια, όσο ήμασταν μαζί, είχες πρόβλημα. Τώρα που χωρίσαμε, δεν έχεις. Αν έρθει σπίτι, εγώ δεν έρχομαι. Μετά το Δημαρχείο, αντέχω». Του λέει, φεύγοντας εκνευρισμένη, και ο Ισίδωρος της τονίζει ότι δεν θέλει να γίνουν ρεζίλ εκείνη την ημέρα που θα είναι όλοι συγκεντρωμένοι. Η ώρα λοιπόν του γάμου φτάνει και όλοι έχουν πάει για να τιμήσουν το ζευγάρι. Μόλις ο Λικούργος και η Χάιδο πάνε στο Δημαρχείο, ο Ισίδωρος προχωρά στον πολιτικό τους γάμο, λέγοντας ότι χαίρεται που θα τους παντρέψει. «Ας ξεκινήσουμε λοιπόν», λέει και συνεχίζει. «Λικούργο Μπράτη, θέλεις για σύζυγό σου τη Χάιδο Στεφανέα?» Και εκείνος απαντάει: «Άντε, ναι, τη θέλω». Με τη Χάιδο να λέει και εκείνη το ναι, και έτσι λοιπόν τους εύχεται να ζήσουν με κάθε ευτυχία και τους ζητά εκείνοι και οι μάρτυρες να υπογράψουν. Μέσα σε ένα κλίμα πλήρους ευτυχίας, ο Λικούργος λέει χαμογελαστός: «Αυτό ήταν? Δεν πόνεσαι καθόλου, Χάιδο μου?» Ενώ τώρα από την άλλη, η Δήμητρα έχει ξεκινήσει να φέρεται περίεργα μαζί με το Στάθη. Όλοι παρατηρούν πως οι δυο τους έρχονται πολύ κοντά και αναρωτιούνται τι τρέχει μεταξύ τους. Κάποιες κινήσεις της Δήμητρας ίσως παρεξηγήθηκαν, αλλά μέσα της γνωρίζει πως ο Στάθης είναι ένας πολύ καλός της φίλος. Όλα θα ξεκινήσουν όταν η Αρετή θα κάνει καταγγελία στον Κουράκο για κακοποίηση. Θα κατηγορήσει τον Στάθη πως της επιτέθηκε λεκτικά και σωματικά και ζητάει να αποδοθεί άμεση δικαιοσύνη, καθώς και ένα μεγάλο πρόστιμο για την ψυχική της Οδύνη. Η Δήμητρα τότε θα κάνει μια κίνηση που θα μας αφήσει άναυδους. Φυγαδεύει το Στάθη για να γλιτώσει το αυτόφορο και κάνει τα πάντα για να μην πληρώσει το συγκεκριμένο πρόστιμο. Ο Στάθης νιώθει μεγάλη ευγνωμοσύνη για τη Δήμητρα. Οι δυο τους κάνουν πολύ παρέα, γεγονός που παρεξηγείται από τους υπόλοιπους κατοίκους του χωριού. Το μόνο σίγουρο είναι πως δεν υπάρχει τίποτα ερωτικό ανάμεσά τους, όσο και αν τα κουτσομπολιά παίρνουν φωτιά. Η Δήμητρα είναι ξεκάθαρη, όπως και ο Στάθης. Άλλωστε και οι δύο είναι ερωτευμένοι με διαφορετικά άτομα και βρίσκουν παρηγοριά μέσω της φιλίας τους. Παρ' όλα αυτά, εσείς μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μας και να πατήσετε στο καμπανάκι δεξιά, έτσι ώστε να μαθαίνετε όλα τα νέα μας. Αυτά για τώρα, τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας!